πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού δεν εμπόδισε και τους εκπροσώπους φορέων και στη Μεσσηνία να συγκεντρωθούν και να τιμήσουν την εργατική πρωτομαγιά, καθώς φέτος, στο πλαίσιο της δύσκολης επόμενης ημέρας, τα μηνύματα και τα αιτήματα όλων των εργαζομένων είναι περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Είναι γεγονός ότι οι συνθήκες στις οποίες γιορτάζεται φέτος η εργατική πρωτομαγιά είναι δύσκολες και για τη χώρα μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Το 1886 οι εργαζόμενοι στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν για το 8ωρο. Όλα αυτά τα χρόνια για τις περισσότερες χώρες της Δύσης το 8ωρο ήταν αυτονόητο. Μετά από 134 χρόνια φτάνουμε σήμερα να αμφισβητούνται τα πάντα και αυτά τα οποία έχουν εναπομείνει μετά από μια δεκαετία ύφεσης, μνημονίων, λιτότητας, η οποία έφερε τη χώρα μας σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση. Σήμερα ζούμε την κρίση του κορονοϊού, η οποία έχει δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο. Είναι γεγονός ότι μετά από αυτή την κατάσταση θα δημιουργηθούν νέες συνθήκες και μια νέα πραγματικότητα για όλο τον κόσμο. Πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα το κράτος να βοηθήσει τους εργαζόμενους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση με κονδύλια, αδιάθετα κονδύλια τα οποία έχει, θα πρέπει να βοηθήσει τις χώρες και πιο πολύ τις χώρες του Νότου, οι οποίες έχουν πληγεί από τα μνημόνια. Είναι γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα, το τελευταίο διάστημα, έχουν καταστρατηγηθεί και τα θεμελιώδη εργατικά δικαιώματα και πάρα πολλοί εργοδότες θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν την κρίση προκειμένου να απομυζήσουν κονδύλια, να ροκανίσουν και να πάρουν κρατικές επιδοτήσεις και από την άλλη να συρρυκνώσουν ακόμη τα εργατικά δικαιώματα. Αυτό για μας θα είναι πρώτη προτεραιότητα. Ήδη στην περιοχή μας υπάρχουν, αυτή τη στιγμή που συζητάμε τέτοια ζητήματα, υπάρχουν εργοδότες οι οποίοι δεν δεσμεύονται για το πότε θα πληρώσουν δεδουλευμένα, έχουν φτάσει σε σημείο εξαθλίωσης πάρα πολλούς εργαζόμενους. Υπάρχουν καταγγελίες για μεγάλες επιχειρήσεις στον χώρο του τουρισμού. Στην παρούσα χρονική στιγμή, την ώρα που όλος ο κόσμος αγωνιά λόγω της παγκόσμιας πανδημίας, ο κόσμος της εργασίας για ακόμα μια φορά βρίσκεται σε επάλξεις για μόνιμη και σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας με διασφάλιση της δημόσιας και ατομικής υγείας. Μη μας υποτιμάνε τα παγκόσμια κέντρα διακυβέρνησης με πρόσχημα την πανδημία. Έχουμε μάτια και αυτιά και όλοι οι εργάτες υγιής είμαστε έτοιμοι να αρχίσουμε, αν χρειαστεί ακόμα μια φορά, το αίμα μας κόντρα σε οποιονδήποτε επιβουλεύεται τα συμφέροντά μας. Δυστυχώς όμως, αν και έχουν περάσει τόσες δεκαετίες, τα αιτήματα αυτών των αγωνιστών για την εργασιακή ελαστικές μορφές δεν έχουν λυθεί. Τα τελευταία χρόνια οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές, είτε με πρόσχημα την οικονομική κρίση, είτε με την πανδημία, έχουν βάλει στο στόχαστρο την εργατική τάξη, επιδιώκοντας την καταρρύκνιση των μισθών, την καταστρατήγηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, με σκοπό την ανεξέλεγκτη αύξηση των εργατικών κερδών εις βάρος των εργαζομένων. Είναι, αγαπητοί συνάδελφοι, καθήκον και χρέος όλων να φανούμε άξιοι συνεχιστές των αγώνων και των πρωτοπόρων του εργατικού κινήματος. Η φετινή πρωτομαγιά διεξάγεται μέσα σε ιδιόμορφες συνθήκες λόγω της πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης της πανδημίας που υπάρχει. Μετά την πανδημία όμως έρχονται πολύ βαριές οικονομικές εξελίξεις. Οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποταγή της κυβέρνησης σε αυτές οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τη χώρα μας σε ένα πέμπτο μνημόνιο. Οι εργαζόμενοι και όλος ο λαός πρέπει με ενότητα και αγώνα να αντιμετωπίσουν την επερχόμενη κοινωνική και οικονομική θύελλα. 134 χρόνια λοιπόν από το Μάη του 1886 και τις αιματοβαμμένες εξεγέρσεις στο Σικάγο, όπου οι εργαζόμενοι στη συνέχεια όσων είχαν συμβεί πριν από χρόνια στον Καναδά, έδωσαν κυριολεκτικά τη ζωή τους για τα αυτονόητα και τα μηνύματα παραμένουν περισσότερο επίκαιρα από ποτέ. Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές και του εκπροσώπου των συνταξιούχων. Τιμάμε σήμερα τους λιμενεργάτες της πόλης μας που στις 9 του Μάη του 1934 χτυπήθησαν με τα πολυβόλα εδώ στο λιμάνι, διεκδικώντας αγωνιστικά την αξιοπρέπεια της δουλειάς τους και το ψωμί των παιδιών τους. Τιμάμε τους 200
τους 200 εκτελεστέντες στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, αγωνιστές που σκοτώθηκαν από τα στρατεύματα κατοχής την 1η Μάη του 1944. Έπειτα από όλα αυτά, ζητάμε η κυβέρνηση να εκτιμήσει και να σεβαστεί τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Εμείς, σαν εργαζόμενοι, σαν συνταξιούχοι, ζητάμε ο κατώτατος μισθός των συνεργαζομένων να γίνει στα 751 ευρώ, η κατώτερη σύνταξη στα 600 ευρώ.